προβλέπουμε σαν πρώτο ντοκουμέντο τη σύμβαση που συνήθισε ο Πουασσονάρα για ελληνική κυβέρνηση το 1919. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο τη συμπλήρωση του έργου που είχε ήδη εκτελέσει ο Πουασσονάρα το 1911 και μετά, έναντι του ποσού των 600.000 φράγκων, που ήταν ένα μεγάλο ποσό εκείνη την εποχή. Το οποίο ωστόσο, αν δείτε από τις ημερομηνίες που φαίνονται εκεί στο άρθρο αριστερά πάνω, προέβλεπαν την καταβολή σε δόσεις του τμήματος. Αυτό. Εδώ έχει τα ποσά. Αλλά αν παρατηρήσετε, το 1920 που ήταν να πληρωθεί η δεύτερη δόση, ο Βενιζέλος κάνει τις εκλογές. Οπότε αντιβάλλουμε, όπως έγινε πολλές φορές μετά στην ιστορία της ελληνικής πολιτείας, να πήρε αυτή την αμοιβή. Πάντως, κάποια από τα βιβλία και το σημαντικό έργο που είχε αναλάβει έχουν εκπληρωθεί. Αυτή είναι η σύμβαση και αυτές είναι τώρα οι προσωπικές σημειώσεις του Πουασσονάρα από την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 1911 και βλέπουμε σημειωμένα με μεγάλη ακρίβεια σε ποιο σημείο βρίσκεται κάθε φορά, ποια τοποθεσία φωτογραφίζει, ακόμα και τις τιμές του διαφράγματος και της ταχύτητας, τέλος πάντων τις τιμές τις τεχνικές που είχε χρησιμοποιήσει για να παίρνει να τραβήξει μια φωτογραφία. Βέβαια, εδώ αρχίζει από την κοιτάει και κινείται προς τα νότια και στη συνέχεια σταματάει κάπου, νομίζω, νότια Κρήτη, αν δεν θυμάμαι καλά, γιατί... Je vais juste ajouter les temps d'exposition des plaques qui passent de quelques secondes à 10 minutes. Ναι, θέλει να παρατηρήσει ένα τεχνικό μέτρο ότι η έκθεση της πλάκας στο φως διαρκεί από 6 δευτερόλεπτα μέχρι κάτι λεπτά. Αυτές λοιπόν πλατώ αν προσέξατε πριν και... Εδώ είναι το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή από τον Νοέμβριο βρίσκεται εδώ μέχρι και τέλος περίπου. Περνάει τώρα 3 Δεκεμβρίου, αλλά προηγουμένως είναι πάλι πιο πέρα. Λοιπόν, αυτό που μας εξέπληξε ευχάριστα ήταν αυτές οι εικόνες που θα δούμε τώρα, οι οποίες δεν περιέχονται στην έκθεση, δεν ήταν στη συλλογή του Βυζαρίου και στατιολογήθηκαν από το ίδιο το προσωπικό της, του Φωτογραφικού Μουσείου. Ελπίζουμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά και μπορέσουμε να πείσουμε για τη σοβαρότητα και τη θέρμη που θα υποδεχτούμε την έκθεση και την προσέλευση του κοινού, να επαναλάβουμε την έκθεση και άλλη φορά προσθέτοντας και αυτές τις φωτογραφίες με τη συνεργασία που φορά και του Μουσείου Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης. Είναι η φωτογραφία που απεικονίζει τη Σφινανόκα από ένα σημείο που συμπτωματικά βρισκόμασταν στο Ακτίο Λούς όταν γράφαμε, όταν κάναμε εδώ αυτή την προεργασία και είναι ακριβώς το σκηνικό που βλέπουμε στεκόμενοι εκεί. Θα το αφήσω λίγο παραπάνω, να έχουμε δει ότι θα φέρουμε ένα έτσι πως είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Σφινανόκα και τον Αφορεσμένο από τη φωτογραφία του τη θάλασσα. Την έχει πάρει από τη θάλασσα τη φωτογραφία. Όπως λέει ο κύριος Μπορέτ, ήταν ένα από τις συνήθειές του, μια από τις συνήθειές του να τραβάει φωτογραφίες από τη θάλασσα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες δηλαδή. Παρόλο που βλέπω ότι υπάρχει ένας συμβατισμός. Και αυτή είναι μια καταπληκτική φωτογραφία της Σφινανόκας. Νομίζω δεν έχουμε από αυτή τη χρονιά, το 1911, νομίζω δεν υπάρχει άλλη φωτογραφία της Σφινανόκας. Με τέτοια ποιότητα και καθαρότητα της εικόνας μπορούμε δηλαδή να αντλήσουμε πολλά στοιχεία από την ανάλυση της εικόνας και τα κτίσματα που είναι εκεί πέρα με καθαρά. Με το μαντό του Μακράκη είχαμε βρει πιο παλιά από την Ιλουστρασιό μια φωτογραφία τέτοια, αλλά είναι 10 χρόνια αργότερα, στην 1920.
Και αυτή την περίφημη φωτογραφία που την βλέπετε και στην έκθεση είναι μία πρόβα, νομίζω. Δηλαδή, αν την αντιπαραβάλλετε με την δεύτερη κατά σειρά εικόνα της έκθεσης, είναι πιο ανοιχτό το πλάνο και φαίνεται και ο μοναδικός μήλος που υπήρχε το 1911. Οι άλλοι δύο χτίστηκαν μετά γενέστερα. Δεν είναι όμως το κουτάκι το μεσητό. Και αυτή είναι η γνωστή. Αν και έχει κάποια διαφορά, δεν είναι η ίδια. Κατάκι, να πάω να δω. Λοιπόν, είχαμε την απορία με τον Τάκη τον Αναγνωστόπουλο όταν εκδέχομαι τις φωτογραφίες. Ποιος ήταν αυτός με το κοστούμι και λέγαμε πως είναι κάποιος ντόπιος τον οποίο είχε ντύσει ο Πουασσονά για να τον εξοραίσει, να φαίνεται έτσι μια πιο ωραία εικόνα των Ελλήνων, ότι είναι πιο έτσι, έχουν και αστικά χαρακτηριστικά. Τελικά όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ο συνεργάτης του Πουασσονά, ο πρώτος του Βίγκης. Ο οποίος στη συνέχεια εδώ προσπαθεί να βοηθήσει την προεργασία της εικόνας να μετακινήσουν το τετάρτο ξύλινο που έγινε για να περνάσουν τα ζώα. Και εδώ είναι η άποψη του Αγίου Νικολάου. Αν εξαιρέσουμε την Κύπρο, δεν μοιάζει που είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Όπως επίσης δεν βλέπουμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω αυτό το άγαλμα είναι στο έθιμο, αλλά είναι στο μουσείο. Αν πάει στην Νιάπολη. Αυτό πότε έχει δημαρχή από τη Γη, πότε βγήκε από εκεί. Ξέρουμε πότε βγήκε από εδώ, πότε βγήκε από το λιμάνι. Και οι Γάλλοι, ήταν τα μεγάλη ερμηνεία. Ναι, αρκετά δηλαδή. Δεν έχει γίνει πότε. Λοιπόν, περνάμε τώρα πιο μακριά από την περιοχή μας. Εδώ είναι τα Μάλια. Έχει από τα Μάλια μερικές ωραίες φωτογραφίες που δείχνουν πώς θα μπορούσε να ήταν η περιοχή αν δεν την είχε αλλιώσει ο τουρισμός. Βλέπετε εδώ ένα συμπιότυπο από πάλι πάρκα που χρησιμοποίησαν και εκεί. Βλέπετε εδώ Καλίνα, ένα ανθρωπονίμιο στα Μάλια, μια θέση. Γι' αυτό είναι καφενείο, λέει, η Λιωτάτα. Αυτό είναι στις Μάλες, στη σειρά του. Αν θέλετε λίγο μόνο καθίστε για να βλέπει ο κόσμος, θα βλέπουμε και από πίσω να δούμε. Σταυροχώρη Ιεράπετρας. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη του κανείς στην περιοχή και αν μπορεί να παρακολουθεί με το. Δεν είναι ακριβώς σταυροχώρη. Και είναι μια γυναίκα με την φορεσιά τότε που είχαν. Σταυροχώρη είναι από χώρα. Πάλι από την ίδια περιοχή. Αυτό είναι από το κάτω της Ιεράπετρας. Προθέτω έτσι στο καλό χωριό που είναι από τη Ιεράπετρα. Και εδώ είναι μια άποψη από μια συνοικία της Ιεράπετρας που φαίνονται οι στέλνες που είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ γραφική. Περνάμε τώρα στην Ήτα. Πρέπει να είναι τελικά το πάει. Αλλά έτσι το έχει πάρει στην Τεσσαλονίκη. Είναι η ξύρα τώρα εδώ. Και είναι πάλι από ένα καφέ που γίνονται. Είμαστε στο 1911. Εδώ τώρα είναι το παλαιό κάστρο. Ήταν ως πάλι πάνω μασιναριού. Εδώ έχει πόδια. Το κάτω θα δούμε εναλλακτική
Εδώ βλέπουμε τον Νικητιανό, τους μήνους αυτούς που πέφτουν από τον δρόμο όπως ερχόμαστε με άφηρες ελεύθερα και βλέπουμε τα εναλλακτικά εργαλεία εδώ. Είναι πολύ ωραία. Είναι πόδια. Ναι, σωστά. Απλά ήταν να μπορούμε να μιλάμε και από μέσα από το... μια λεπτομέρεια. Και εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη μονή του οκτρού. Η άποψη, η πρόσωψη. Εδώ δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας αριστερά στην είσοδο, είναι αυτή η περίφημη συνθήκη ειρήνης των κεραμιδίων με τους Φραζέους. Την ανακάλυψε ο Πας, λέει ότι την είχαν σαν Αγία Τράπεζα στο καθοδικό της μονής. Στο είπε και αυτή την λόγω την έβαλαν εκεί, όπως τους είχε συμβουλεύσει. Υπάρχει και σχετική ταπέλα του άνθρωπου. Πρέπει να το δει είσοδος. Και η μοναχή. Και εδώ τώρα είναι από την Άβολη, από την μονή των κρεμαστών. Εδώ πρέπει να είναι άλλο μοναστήρι. Ποιο είναι αυτό, πώς είναι η μονή κερά μου. Και εδώ είναι ο Μποτκοβί, που ήταν πριν μες στη βάρκα με το κοστούμι, τώρα εδώ είναι... του έχουν βάλει παράσιμα, δεν ξέρω που την βρήκε αυτή η πιστολή. Φασπάξου. Και εδώ το μάλλον άλλο, και την άλλη περιβολή. Ανάλογη. Και εδώ περνάει και το ποτάμι. Κάνε τον Ιούλιο 4, μεγάλο οικολογικό. Είναι κάποιες στιγμές καλάρωση προφανώς. Και εδώ είναι πάλι σημειώσεις που αν διαφάνει αυτός ο αριθμός που βλέπετε αριστερά είναι ο αριθμός που είχε βάλει ο ίδιος σε κάθε φωτογραφία με λεπτομέρειες οι οποίες έχουν περισσότερο τώρα σημασία για τους φωτογράφους, τους ειδικούς βάζοντας δίπλα την αυτές είναι κάρτες που του στέλνει η γυναίκα του. Βλέπετε το γραμματόσυμο τα αλφαβητικά πάνω και έχουν τη διεύθυνσή του στην Κρήτη. Η οποία τώρα δεν είναι και πολύ λεπτομερής. Φαντάζομαι ότι είχαν παρακολουθούσει τις κινήσεις του όπως θα πούμε πιο ύστερα. Και αυτή είναι κάποια φάκελη. Και αυτές είναι κάποιες κάρτες που είχε με τους ανθρώπους που ήρθε σε επαφή όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Βλέπουμε τον Γιώργιο του Κουμετζίδη, τον Νομάκη Συρακλείου και τον Αλέξανδρο Ιερομνήμονα, διαχειριστή του Μονοπωλίου Αλακτού στα Χανιά. Και μετά έχουμε τον Μητροπολίτη Όρτινος, τον Αρχαρδίας Βασίλειο εδώ. Και εκδόσεις με φωτογραφικά έργα του Μασουνά που αφορούν την Ελλάδα. Και γενικότερα την Κρήτη, όπως όπως διαβάζουμε λοιπόν, η παρουσίαση διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της σημερινής εκδήλωσης με τη συμμετοχή των Ευαγγέλιο Αρχιμίδη, αδικώνης Μουνιού Τσινογιάννη, Βαρβάρας Βασδέλκιν, με λοιπόν από τον αρχείο των αδερφών Πουασονά, το οποίο αποτελείται από αρνητικά φωτογραφία ως εγγελής Λατίνη, φωτογραφίες από τις οποίες ορισμένα σχολείς αρνητικά, έγγραφα τα οποία είναι ήδη σημειώσει του φωτογράφου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ελλάδα, είτε αλληλογραφία μεταξύ των φωτογράφων και τη οικογένειά του, είτε η σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, είτε η σύμβαση μεταξύ του Φρέντ Πουασσονά και του Σάρλ Έγκλμαν για την έκδοση βιβλίου με τίτλο Παρθενών. Στο αρχείο του Μουσείου Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται περίπου 13.000 αντικείμενα, φωτογραφικά αντικείμενα, εκτυπώσει, διάρκειε, πλάκε, αρνητικά, βιβλία, ημερολόγια, ετνογραφία της περίοδου 1903-1935.
φύλακα στο Ελληνικό Μουσείο είναι το Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν άγνωστες πτυχές της πλέον του Πασονά στην Κρήτη που δεν τις ξέραμε μέχρι και αυτού του βραδιά. Σε ευχαριστούμε όλους και κυρίως τον κύριο Μπορέτ που αν δεν το είχε ζητήσει εκείνος, βεβαίως δεν θα το είχαμε στην κάθε. Μέσω άλλων πηγών συνεχίζει τώρα την αφήγησή του για το κάποιες λεπτομέρειες από το κοντήμια. Πληροφορούμαστε ότι ο Φρέντι είχε εκπλαγεί από το κλίμα βίας που επικρατούσε το 1911 στην Κρήτη. Πράγματι δεν θα φεύγουμε πολύ από το 1897, όταν οι Τούρκοι αποχωρούν από το νησί, αλλά η Κρήτη δεν έχει ενωθεί ακόμη με την Ελλάδα, που βρισκόμαστε στο 1911 και η Κρήτη ενώνεται επίσημα το 1913. Σύμφωνα με τα γραπτά του Φρέντ, ο νόμος επιβάλλεται με δυσκολία και οι συγκρούσεις των οργάνων κήρυξης της τάξης με τους ληστές είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο Φρέντ κάνει λόγο για εθνικό σπόρο που συνίσταται στην κλοπή των αρνιών του γείτονα. Ο κυβερνήτης του νησιού προσφέρει στους ήρωές μας από τη Γενέβη να γίνει τον κωδί και φρέντ.